Ναι. Ευχαριστώ καταρχήν για την επιείκειά σας στην πρώτη μου τοποθέτηση. Όμως το έκρινα σκόπιμο για δύο λόγους. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο υπόμνημα στη δημόσια διαβούλευση. Όμως και ταυτόχρονα αρκετοί συνάδελφοι, 155 είναι τα σχόλια στη δημόσια διαβούλευση για το άρθρο, το επίμαχο το 10 για την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κοιτάξτε όμως τώρα να δείτε πόσο λάβανε σοβαρά υπόψη τους η κυβέρνηση αυτές τις προτάσεις που καταθέσαμε. Πώς αξιολόγησε δηλαδή η αλαμπλότερη Υπουργός Υγείας τις προτάσεις των πολιτών για το άρθρο 10. Λέει ότι τα περισσότερα σχόλια αφορούν προσωπικές εκτιμήσεις των σχολιαστών και άρα δεν αξιολογούνται, γιατί για την τελική διαμόρφωση του άρθρου έχει συνεκτιμηθεί το σύνολο των ουσιωδών παραμέτρων. Αυτός λοιπόν ήταν και ο λόγος που αναγκάστηκα να είμαι όσο το δυνατόν πιο αναλυτική. Γιατί πρέπει να έχει και ένα νόημα και να μην είναι προσχηματική αυτή η συζήτηση. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων εδώ. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Πόσες θέσεις έχουν προκηρυχθεί? Εκατοντάδες. Σε μία θάλασσα χιλιάδων ελλείψεων. Πάνω από 6.500 υπολογίζουμε ότι είναι οι ελλείψεις σε μόνιμες θέσεις γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας, οι οποίες αυξάνονται μέρα με τη μέρα, ακριβώς επειδή έχουμε μία αιμορραγία, μαζική φυγή, όσων συναδέλφων τόλμησαν να διεκδικήσουν μία θέση και να διοριστούν. Και ήρθανε αντιμέτωποι με αυτές τις άθλιες συνθήκες τις εργασιακές, τους πετσοκομμένους μισθούς, την αποζημίωση της εφημερίας 5 ευρώ που και αυτή ακόμα νυχτερινή δεν την έχουμε πληρωθεί. Και αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε μόνο για 350 θέσεις γιατρών μόνιμων που έχουν προκηρυχθεί το τελευταίο διάστημα και των οποίων οι κρίσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν από μόνο του αυτό είναι λόγος για να μην επιλέξει ένας γιατρός και να είναι τελευταία επιλογή ενός γιατρού να εργαστεί στο δημόσιο σύστημα υγείας γνωρίζοντας ότι θα έρθει αντιμέτωπος με τα εξοντωτικά ωράρια, με τις εφημερίες, τις 10 και τις 15 τον μήνα. Αν, απαντώντας στο ερώτημα του κύριου Ξαρθού, οι αλλαγές αυτές σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τις κρίσεις θα βοηθήσουν ώστε να επισπευστούν διαδικασίες, η απάντηση είναι μία. Όχι σε καμία περίπτωση. Άλλωστε το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η διαδικασία των κρίσεων. Το πρόβλημα είναι ότι δεν προκηρύσσονται θέσεις για να μιλήσουμε μετά για την κρίση. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναξιοκρατίας, η θέση μας εμάς είναι ξεκάθαρη. Μοναδική προϋπόθεση πρέπει να είναι το πτυχίο και ο τίτλος της ειδικότητας. Αυτή πρέπει να είναι μοναδική προϋπόθεση και όχι μόνο δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση στο νομοσχέδιο, άρα έρχεται και αξιολογεί και τους συναδέλφους επικουρικούς. Αυτοί που 7, 8, 9, 10 χρόνια δίνουν τη μάχη και δώσανε τη μάχη την περίοδο της πανδημίας, τώρα ερχόμαστε εκ των προτέρων να τους αξιολογήσουμε για να δούμε εάν τα καταφέρανε καλά. Σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο. Εντάξει. Είναι πρόκληση πραγματικά. Ναι, αμέσως ολοκληρώνω. Έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της εξαγγελίας του στην ΕΔΕ για 10% αύξηση. 5% αύξηση είναι η αύξηση στο βασικό μισθό. Αυτή είναι η αύξηση. Κυμαίνεται από 90 ευρώ για το συντονιστή διευθυντή 95 μέχρι 50 ευρώ. Οι αυξήσεις μαζί, συμπεριλαμβάνοντας και τις αυξήσεις στο νοσοκομιακό επίδομα, δεν καλύπτουν ούτε καν τον πληθωρισμό. Εδώ υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις του ΣΤΕ και του Αρείου Πάγου. Λέτε ότι συμμορφώνεστε με αυτές. Και όχι μόνο δεν συμμορφώνεστε, αλλά τις αγνοείτε. Γιατί αν συμμορφωνόσασταν, απευθύνομαι στο Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση, θα έπρεπε να επαναφέρετε τους μισθούς μας στα επίπεδα του 2009. Μα και γι' αυτό ακριβώς μας προτείνετε ως λύση το ιδιωτικό ιατρείο. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι ποια θα είναι η επίπτωση της καθιέρωσης ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Όχι μόνο
θα χρησιμοποιηθεί το δημόσιο νοσοκομείο ως δεξαμενή άντλησης πελατείας για τα ιδιωτικά ιατρία και οι γιατροί του δημόσιου συστήματος υγείας ως μεσάζοντες ανάμεσα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της υγείας και το δημόσιο νοσοκομείο και τους ασθενείς. Αλλά ο ασθενής που θα παρακολουθείται στο ιδιωτικό ιατρείο από το γιατρό που δουλεύει και στο δημόσιο νοσοκομείο, ασφαλώς, εάν χρειαστεί νοσηλεία, είναι σαφές ότι θα προηγείται με το αποζημίωτο. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Πώς θα λειτουργήσει συντονισμένα μία κλινική, ποιος θα αναλάβει να διεκπαιρεώσει δωρεάν τις ανάγκες, τις διαγνωστικές, τις αναγκαίες, τις θεραπευτικές πράξεις, όλα αυτά δηλαδή που απαιτεί η σύγχρονη και η ορθή νοσοκομιακή περίθαλψη, όταν ο γιατρός θα έχει το νου του στο ιδιωτικό ιατρείο, που έχει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, συνεχείς υποχρεώσεις. Αναπόφευκτα οι υπόλοιποι ασθενείς θα μένουν πίσω. Και ένα πολύ σημαντικό. Ολοκληρώστε, παρακαλώ, λίγο. Το ωράριο, γιατί έχει αξία, γι' αυτό θα το πω. Πόσες ώρες μπορεί να δουλεύει κάποιος γιατρός χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών του? Ας πούμε τους αναισθησιολόγους, που είναι ένα παράδειγμα που το χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση για να προκηρύξει θέσεις μερικής απασχόλησης. Τι προβλέπει, κυρία Γκάγκα, το ΦΕΚ με τα ελάχιστα όρια προδιαγραφών για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας? Η εβδομαδιαία πρωινή απασχόληση που καλύπτει και τον προχειρητικό έλεγχο και την περιεγχειρητική φροντίδα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες και η εντός χειρουργείου συνεχής απασχόληση των αναισθησιολόγων τις 25 ώρες πρωινής εργασίας εβδομαδιαίως. Με αυτό λοιπόν που φαίνεται το νομοσχέδιο, το καταργείτε. Θέσεις περικής απασχόλησης 3 μέρες την εβδομάδα, 4 ώρες την ημέρα, τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Το απόγευμα ποιος θα καλύπτει τους ασθενείς? Part-time λοιπόν γιατροί, για part-time κάλυψη των αναγκών. Σας ευχαριστώ.